γιατί επιβάλλεται να είναι εδώ σε τέτοιες ημέρες όπου πλήττεται όχι μόνο η πατρίδα μας αλλά ο πλανήτης μας ολόκληρος από θεομηνίες, επιβάλλεται να μην ζούμε στο παραθύσι ή στο καταθύσι αλλά στο υπερθύσι, όπως ήταν ο τόπος της, η γέννησή της και η γέννηση του Υιού της που έσωσαν τον κόσμο. Τι απογοήτευση γευθήκαμε με την πανδημία. Τι φόβος μας κατέλαβε με τους θανάτους που αυτή έφερε και το αθεράπευτο για έτη ολόκληρα. Τι απογοήτευση γευθήκαμε όταν η οικονομική καταστροφή σχεδόν σε όλη την Ευρώπη έπληξε κυρίως την πατρίδα μας και ακούσαμε από μικρούς και μεγάλους τα εξαμάξεις. Τι δεν βλέπουμε τώρα με τις θεομηνίες, με τις πυρκαγιές. Τι δεν βλέπουμε με την αλλίωση των χαρακτήρων του ανθρώπινου γένους. Καθώς βλέπουμε έτσι αμεταμέλητα, σκληρόκαρδα να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα γιατί το IQ τους είναι χαμηλό. Κι αυτοί τάχα να λένε πως σέβονται την φύση και την κτήση και αγαπούν πιο πολύ τα σκυλιά και τα δαπιά από τους ανθρώπους και μένουν ασυγκίνητοι μπροστά στον ανθρώπινο πόνο και δεν υπολογίζουν τίποτε, μα τίποτε ακριβώς. Θα ακούς να σου λένε οι ειδικοί επιστήμονες, το άκουσα το πρωί πρώτη φορά στην τηλεόραση από τους ειδικούς να λένε τέτοια βροχή έχει να πέσει εδώ και 1000 χρόνια, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά παντού. Εδώ και 1000 χρόνια τέτοια βροχή, μα δεν προσέξαμε τίποτε, ούτε τις υποδομές μας, ούτε τα σχέδιά μας, ούτε τις μελέτες μας. Τι κάνουμε τόσα χρόνια λοιπόν, που αφήνουμε αυτόν τον λαό και σου λέει, ό,τι και να κάναμε, πάλι θα πέφτανε. Πού θα πάνε τα σπίτια όταν το νερό τα καλύπτει μέχρι τα κεραμίδια. Μπορούν να σταθούν και τότε εμείς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Θέλετε να το πω, μπορεί να σας κακοφανεί. Αλλά είστε χριστιανοί, θα κακοφανεί σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων. Οι περισσότεροι θα το δεχτείτε. Και θα το δεχτείτε και θα το ευχαριστηθείτε που θα τα ακούσετε να το πει δημόσια και από την πλατεία του Λουτρακίου ο δεσπότης σας. Τι θα πω? Θα πω ακριβώς ότι μας έμεινε πράγματι ο Θεός και η Παναγία η γιάτρισα. Πότε όλη αυτή την περίοδο κλείναμε γόνη ψυχής και καρδίας στην Παναγία. Και τι μας νοιάζει τώρα αν θα βγάλουμε ταυτότητες που θα έχουν το τσιπάκι ή χωρίς το τσιπάκι. Αν οι ταυτότητες που δεν τις θέλαμε και κάναμε συλλαλητήρια τώρα είναι καλές ταυτότητες και τα τσιπάκια τα τωρινά είναι πιο αθώα από τ' άλλα κι ας μας δένουν χειροπόταρα. Αυτή την ελευθερία θέλουμε? Εγώ λέω όχι.
Εγώ δεν την αποδέχομαι αυτή την ελευθερία. Ως πνευματικός σας πατέρας λέω όχι. Αλλά λέω ναι στο να έχουμε την ιδιοπροσωπία μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι, να μην φοβόμαστε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο τον Θεό και τη μητέρα του. Αυτούς να φοβόμαστε, και το λέω δυνατά και το φωνάζω με παρησία, χωρίς να προκαλώ οτιδήποτε άλλο ή φόβο ή όπως θέλετε, όπως είπα, να το ερμηνεύσετε. Το λέω δυνατά για να τα ακούσω κι εγώ και να αγωνιστώ μαζί με τον κλήρο μας για την ελευθερία της ψυχής μας, για την υγεία μας, την ψυχοσωματική. Και αν έχουμε αυτήν, και γεφύρια να μας λείπουν και σχολεία να μας λείπουν και δρόμοι να μας λείπουν και φάρμακα να μας λείπουν, τότε θα ζήσουμε και θα λέμε αυτό που έλεγαν μέχρι τώρα οι πατέρες μας. Τι όμορφη που ήταν η ζωή μας, και ας τρώγαμε ψωμί με πεντέ και ζάχαρη και νερό. Τι όμορφη ζωή! Τώρα που τα έχουμε όλα, τίποτε δεν μας φτάνει, τίποτε δεν μας θεραπεύει, τίποτε δεν μας ικανοποιεί.